Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εκπομπή Απασφάλιση, το προγραμματισμένο εβδομαδιαίο σας ραντεβού γύρω από θέματα συνταξιδοτικού, ασφαλιστικού και εργασιακού ενδιαφέροντος. Αυτή τη βδομάδα, φίλες και φίλοι, θα ανοίξουμε το κεφάλαιο ΝΑΤ. Θα κοιτάξουμε να δούμε πώς αναπτύσσεται το συγκεκριμένο ταμείο, τι νεότερα υπάρχουν γύρω από αυτό το τομέα. Είναι ένας τομέας πολύπαθος, θα μας επιτρέψετε να τον χαρακτηρίσουμε, καθώς τα προηγούμενα έτη υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Θα δούμε εάν έχουν τακτοποιηθεί και σε ποιο βαθμό αυτά και τι νεότερο υπάρχει, τι εξελίξεις υπάρχουν, καθώς έχουμε ενημέρωση για καινούργια πράγματα, τα οποία θα κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να τα αναδείξουμε και μέσα από την εκπομπή μας. Στο δεύτερο μέρος της απασφάλισης θα επικεντρωθούμε στο πεδίο που λέγεται Λιανικό Εμπόριο, μέσω της ΕΣΕΕ και μιας πολύ ενδιαφέρουσας έκθεσης που έγινε τις προηγούμενες μέρες και παρήγαγε συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα, τόσο για το εγχώριο όσο και για το διεθνές επίπεδο. Στην αρχή, λοιπόν, θα καλωσορίσουμε στην απασφάλιση τον διοικητή του ΝΑΤ, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσακαρόπουλο, τον οποίο έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε αυτή τη βδομάδα. Κύριε Τσακαρόπουλε, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Δική μου η τιμή, κύριε Αγγελόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της εκπομπής. Τα καταφέραμε να τα πούμε. Πρέπει να αποκαλύψουμε στους τηλεθεατές μας ότι το παλεύαμε αρκετές εβδομάδες και μία ασθένεια δική μου, μία ασθένεια δική σας μας είχε μεταφέρει λίγο το ραντεβού όλο και πιο πίσω. Τώρα όμως νομίζω ότι είμαστε καλά και είναι ευκαιρία να κάνουμε μια συζήτηση για το παλαιότερο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Το ΝΑΤ είναι αρχαιότερος ασφαλιστικός φορέας όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Και της Ευρώπης, ασφαλώς. Είναι το δεύτερο ασφαλιστικό ταμείο σε όλο τον κόσμο. Έτσι, άρα έχουμε μια ιστορικότητα σαν φορέας από το 1861 που είναι το είδος ίδρυσης. Πέρα από το σκέλος της ιστορικότητας όμως έχουμε και το σκέλος της απτής καθημερινότητας γιατί επιτρέψτε μου να πω, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Παραλάβατε το ΝΑΤ, ήθιστε οι επόμενοι να λένε για τους προηγούμενους ότι παρέλαβα χάος. Εδώ μάλλον η πραγματικότητα ίσως να είναι πολύ ευγενική στον χαρακτηρισμό χάος. Προφανώς και υπάρχουν ακόμα προβλήματα και θα κοιτάξουμε να τα αναδείξουμε για να τα συζητήσουμε, αλλά σίγουρα όταν το αναλάβατε το ΝΑΤ ήταν σε μια κατάσταση εξαιρετικά προβληματική. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Γεωργόπουλε, καταρχήν σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε όχι μόνο σε μένα αλλά και στο φορέα μας να αναδείξουμε μια πορεία, αυτή την πορεία που έγινε τα τελευταία τρία χρόνια με τη βοήθεια και των υπαλλήλων και των υπηρεσιακών παραγόντων του ΝΑΤ, οι οποίοι έβαλαν πλάτη και στήριξαν το όραμα και τις μεθόδους και τις προτεραιότητες που θέσαμε σαν διοίκηση. Για την ακρίβεια, μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια που τώρα συμπληρώνονται την επόμενη εβδομάδα της διοίκησης μου, έγινε, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα μικρό θαύμα σε αυτόν τον ασφαλιστικό φορέα. Ξεκινήσαμε από χιλιάδες εκκρεμωτήτων, από καθυστερήσεις, οι οποίες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και έχετε επισημάνει και κατ' επανάληψη, πολλές φορές ξεπερνούσαν και τα πέντε χρόνια αναμονής για τους ασφαλισμένους. Επιτρέψτε μου να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι τότε, επί Υπουργείας Κωστή Χατζηδάκη, είχε αναδειχθεί το θέμα, είχαν φτάσει κάποιες υποθέσεις ακόμα και να περάσουν από πειθαρχικό έλεγχο και τελικά με παρεμβάσεις από όλες τις πλευρές, ίσως να ήταν και λίγο υπερβολική του κυρίου Χατζηδάκη τοποθέτηση, φτάσαμε στο σημείο κάποιοι εργαζόμενοι από τον ΕΦΚΑ στον Πειραιά να βραβευτούν κιόλας για την προσπάθεια που κατέβαλαν, έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν τη διαδικασία απονομής συντάξεων από τον ΝΑΤ. Θα σας πω, καταρχήν η πρωτοβουλία και η επιλογή του υπουργού, του τότε υπουργού, του Κωστή Χατζηδάκη, να αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα, βοήθησε, κινητροδότησε και έδωσε τον παλμό σε όλους τους υπαλλήλους, γιατί η πλειοψηφία των υπαλλήλων και ο ίδιος ο υπουργός τότε το είχε επισημάνει, είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, είναι επιμελείς και προσπαθούν να δώσουν ό,τι παραπάνω μπορούν στους ασφαλισμένους. Αυτό ήταν μία από τις επιλογές η οποία βοήθησε σημαντικά στο να επιταχυνθεί ο ρυθμός. Από μένα μέσω χρόνο αναμονής που ξεπερνούσε τα πέντε χρόνια, όπως σας είπα, σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμα και για ναυτικούς, αμυγός ναυτικούς, χρειαζόμασταν πάνω από τρία χρόνια για να δώσουμε κύρια σύνταξη, επάφαξη και επικουρική. Χωρίς διαδοχική ασφάλιση, χωρίς να εμπλέκεται τρίτο ταμείο. Χωρίς διαδοχική, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να απονέμεται η κύρια σύνταξη, η επικουρική και το επάφαξ σε χρόνο κάτω των 4,5 μηνών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας πολύ σύντομος χρόνος. Φυσικά δεν είναι ότι κατευθείαν ο συνταξιούχος την επόμενη ώρα από τη συνταξιοδότησή του πήρε τη σύνταξη, αλλά είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος που πάντα στόχος μας είναι το ακόμα καλύτερο, το ακόμα γρηγορότερο. Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤ είναι φορέας που δεν έχει λύσει πρόθεσμες υποχρεώσεις.
Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι ένας ναυτικός ο οποίος θα υποβάλει σήμερα τα χαρτιά του για σύνταξη στον ΕΦΚΑ μέσα στο πολύ σε 2 μήνες έχει πάρει την κυρία σύνταξη. Άρα δεν υπερβαίνει τις 90 μέρες που είναι το όριο για να μετατραπεί ο χρόνος αναμονής για να γίνει τη πρόθεση η αίτηση. Όπως το ίδιο συμβαίνει και στα ΕΦΑΠΑΞ και στην επικουρική που πρέπει πρώτα να εκδοθεί η κυρία σύνταξη. Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι έχει επιτευχθεί κάτι πολύ σημαντικό. Και μια που αναφερθήκατε για τις συνθήκες που τότε είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην αρχή, είχαμε να κάνουμε με έναν ασφαλιστικό χορέα, ο οποίος ζούσε στον προηγούμενο αιώνα σε επίπεδο τεχνολογίας. Μιλάμε για υπολογιστές και λογισμικό Windows 1998, συγγνώμη, και υπολογιστές της αντίστοιχης τεχνολογίας του προηγούμενου αιώνα. Μιλάμε για αδυναμία να δει τον ΝΑΤ, τον ΕΦΚΑ, αδυναμία να δει τον ΝΑΤ, το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διαλειτουργικότητες και τουλάχιστον μπορούμε να ανταλλάσσουμε web services ή συναρμόδιοι φορείς. Και πλέον από τις 10 και πάνω χιλιάδες εκκρεμότητες που ήταν συνολικά τότε στις κύριες υπουργικές και στα ΕΦΑΠΑΞ, αυτή τη στιγμή έχουμε κατέβει στο μη λήξη πρόθεσμο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μας κάνει περήφανος για τη δουλειά που είχε. Συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα και τριβές ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί προφανώς όλες αυτές οι καθυστερήσεις έχουν ως αφετηρία του τον 4387 από το 16 και μετά. Συνεχίζει να προκαλεί τριβές ή έχουμε μπορέσει λίγο να εξισορροπήσουμε την κατάσταση και σε αυτό το πεδίο? Γνωρίζετε πολύ καλά, επειδή με γνωρίζετε χρόνια, ότι είμαι και από τους δικηγόρους που είχαν πρωτοστατήσει κατά του νόμου. Γι' αυτό και σας απευθύνω αυτό το ερώτημα. Ακριβώς. Και των θεμάτων που είχε δημιουργήσει. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι έχουν αυλενθεί τα περισσότερα από τα προβλήματα που προκάλεσε ο νόμος αυτός. Σαφώς αντιμετωπίζουμε θέματα ερμηνευτικά, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Υπάρχουν ζητήματα και περιοχές που αναδεικνύονται κατά περίπτωση. Ο επανυπολογισμός των συντάξεων, ας πούμε, δεν έχει λυθεί οριστικά ακόμα. Κοιτάξτε, το ζήτημα του επανυπολογισμού, επειδή ξεκινάει από μετά από τη δικιά μας δουλειά, δηλαδή μπαίνει στο πεδίο του ΕΦΚΑ, είναι κάτι το οποίο θα μπορέσετε να το συζητήσετε και με τον ΕΦΚΑ αρμοδιότερα. Αλλά σίγουρα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η σύνταξη αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται και βγαίνει με έναν εύλογο, λογικό και συνεπή ρυθμό. Άρα δεν έχουμε ούτε ζητήματα της ασυνέπειας μεταξύ του τι περίμενε να λάβει ένας συνταξιούχος και τι πραγματικά λαμβάνει, ούτε θέματα που θα πρέπει να περιμένουμε δικαστικές αποφάσεις για να ερμηνευτούν. Η κυβέρνηση έδωσε άλλωστε το στίγμα από τις πρώτες αποφάσεις που βγήκανε εν αντιθέση με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε μια δυσκολία στη συμμόρφωση με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Τουλάχιστον η παρούσα κυβέρνηση έχει δείξει από την πρώτη στιγμή ότι σέβεται τις αποφάσεις αυτές, ακολουθεί τις υποδείξεις της νομολογίας και έχει και ταχύτατα αντανακλαστικά όπως θα έχετε επισημάνει. Σίγουρα όμως, επειδή αναφερθήκατε και σε το ζήτημα του επανυπολογισμού αλλά και σε υπόλοιπα ζητήματα, όπως είπα πριν, εμείς πάντα όταν επισημαίνουμε κάτι το αντιμετωπίζουμε, το δίνουμε αρμοδίως και σε πλήρη συνεργασία με τον ΕΦΚΑ, με το Υπουργείο, με την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης και αυτά τα ζητήματα πλέον επιλύονται σε πάρα πολύ σύντομο ρυθμό. Έρχεται όμως το ΝΑΤ και στη σημερινή εποχή και βλέπουμε από το ρεπορτάζ ότι γίνονται πράγματα σε ό,τι αφορά την εξέλιξή του. Εφαρμογή MyNAT ήταν μια από τις τελευταίες ενημερώσεις που λάβαμε από εσάς. Μια ουσιαστική καταγραφή της θαλάσσιας υπηρεσίας των ναυτικών. Είναι ένα βήμα και αυτό στην εξέλιξη του ταμείου. Κοιτάξτε, είναι ένα σημαντικό βήμα. Με βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή κοιτάζω το κινητό μου, γιατί θέλω να σας δείξω έτσι σε μια πρώτη για την εκπομπή σας είδηση. Την εφαρμογή όπως αυτή αποτυπώνεται πλέον μέσα στις συσκευές iOS. Πολύ ωραία. Όπου πλέον οι ναυτικοί μπορούν μέσα από το κινητό τους να βλέπουν την υπηρεσία τους, το χρόνο της θαλάσσιας υπηρεσίας, ανά ειδικότητα, ανά πλοίο που έχουν υπηρετήσει. Μπορούν πλέον να έχουν μια εικόνα του τι ασφαλιστικές εισφορές έχουν αποδώσει και σιγά σιγά, επειδή αυτή η εφαρμογή είναι η πρώτη έτσι, προσπάθεια που γίνεται στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο του ιστορικού μας φορέα, αυτή η εφαρμογή σιγά σιγά πρόκειται να περιλάβει και άλλες λειτουργίες, οι οποίες θα ενδιαφέρουν όχι μόνο τους ναυτικούς, θα ενδιαφέρουν και τον εφοπλισμό,
Σας λέω επίσης μία είδηση για την εκπομπή σας, ότι πολύ σύντομα έχουμε ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό με τη συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας της Υπουργού της Δόνας Μιχαηλίδου και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής του κ. Κυρανάκη. Έχουμε ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό για τα e-books, τα ηλεκτρονικά βιβλία, για να φύγει επιτέλους η ελληνική ναυτιλία από τον Γολγοθά του χαρτόου αρχείου που πρέπει να τηρείται με εκείνα τα γνωστά τεράστια βιβλία σαν αυτά που υπάρχουν στα υποθυκοφυλακία. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι είναι το ΝΑΤ, αφήνοντας πίσω τις ασθένειες αυτές του παρελθόντος και κυρίως αυτό το κληροδότημα, αυτό που του έδωσε ο νόμος Κατρούγκαλου, θα σας εξηγήσω, περνάμε σε μια νέα εποχή, σε μια εποχή υγείας, σε μια εποχή ψηφιακής μετάβασης και σε μια εποχή που πλέον θα προσφέρουμε αυτό που χρειάζεται ο Έλληνας ναυτικός. Μακάρι. Αν μου επιτρέπετε να σας πω αυτό που άφησε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ο νόμος 4387 λέει ότι το ΝΑΤ εξακολουθεί να υπάρχει εκτός ΕΦΚΑ για τις μη ασφαλιστικές του αρμοδιότητες. Ήδη το περισσότερο του χρόνου που συζητάμε τον έχουμε αφιερώσει για ασφαλιστικές αμυγός αρμοδιότητες. Μιλάμε για κυρία Σύνταξη, μιλάμε για επικουρική, μιλάμε για εφάπαξη. Γιατί το ΝΑΤ εκ των πραγμάτων είναι ο φορέας που απαιτείται να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί να γίνει η απονομή της σύνταξης ναυτικού, της επικουρικής και του εφάπαξης ναυτικού χωρίς τη συμμετοχή του ΝΑΤ, χωρίς τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤ με το Υπουργείο Ναυτιλίας, με το οποίο έχουμε και μια εξαιρετική συνεργασία. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι κάτι έτσι παράδοξο σαν πρόβλεψη νόμου. Από εκεί και μετά όμως αυτό το παράδοξο μας ανάγκασε και εμάς σαν διοίκηση να δούμε τι θα κάνουμε τον ΝΑΤ. Και είναι η επόμενη μέρα του ΝΑΤ. Αν τον ΝΑΤ δεν είναι ασφαλιστικός φορέας, τι είναι εν πάση περιπτώσει τον ΝΑΤ. Το ΝΑΤ λοιπόν, αφήνοντας πίσω τις παθογένειες, έρχεται πάλι δίπλα στον ναυτικό και δίνει εργαλεία όπως το MyNAT, δίνει εργαλεία όπως η έκθεση για την ναυτική απασχόληση που πέρσι τέτοιο καιρό παρουσιάστηκε η πρώτη έκθεση. Τώρα ολοκληρώνουμε τη δεύτερη και θα την παρουσιάσουμε στον επόμενο μήνα, το Μάιο. Με κρίσιμα συμπεράσματα για την ναυτική απασχόληση. Φέρνει όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω και ένα νέο σχετικά, μια καινούργια συνεργασία σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μια συνεργασία η οποία επικεντρώνεται στο κομμάτι των νέων για προσέλκυση στο ναυτικό επάγγελμα και στο κομμάτι των γυναικών. Μιλήστε μας λίγο και για αυτή την πρωτοβουλία. Κοιτάξτε, εννοείται ότι όταν έχουμε επιλέξει να στραφούμε σε θέματα επιστημονικής ανάλυσης, στατιστικής αποτύπωσης της ναυτικής αγοράς εργασίας, υποχρεούμαστε να δώσουμε και μια επιστημονική τεκμηρίωση στην έρευνα αυτή. Η επιστημονική αυτή τεκμηρίωση μπορεί να έρθει μόνο από τη σύμπραξη και τη συνέργεια με ακαδημαϊκούς φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με το οποίο κάναμε την αρχή αυτού του ανοίγματος, ή αργότερα το Πανεπιστήμιο Πειραιά, με το οποίο ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές και από τον Υπουργό μας και γενικότερα πρόκειται πολύ σύντομα να υπογράψουμε και με το Πανεπιστήμιο Πειραιά μνημόνιο συνεργασίας και με άλλους φορείς με τους οποίους ήθελε προκύψει η συνεργασία αυτή. Ο στόχος μας μέσα από αυτή τη συνεργασία δεν είναι μόνο η επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι η αναβάθμιση των ακαδημαϊκών προσόντων των υπηρεσιακών παραγόντων του ΝΑΤ. Θα βοηθήσουμε μέσα από τη συνέργεια αυτή, μέσα από αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, θα βοηθήσουμε να αναδείξουμε ακόμα πιο δυνατά στελέχη σε επίπεδο ακαδημαϊκού προφίλ, παράλληλα με το να αναδείξουμε ερευνητικά πεδία τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν απασχολήσει ούτε την επιστημονική κοινότητα, ούτε καν την ελληνική πολιτεία. Ας βάλουμε λοιπόν στη συζήτηση, αν μας επιτρέπετε, μας δίνετε πολύ καλή πάσα κύριε Τσακαρόπουλε, ας βάλουμε στη συζήτησή μας και τον άλλο καλεσμένο που έχουμε εδώ στο στούντιο, ο οποίος είναι ο κύριος Γαβρίλ Αμίτσης. Κύριε Αμίτση, καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ο κύριος Αμίτσης είναι διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής και ουσιαστικά μαζί με εσάς, κύριε Τσακαρόπουλε, εμπνεύστηκε όλο αυτό το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φορείς, ανάμεσα στο ΝΑΤ, ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την προσέλκυση των νέων, για την προσέλκυση των γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα. Κύριε Αμίτση, ένα δικό σας πρώτο σχόλιο, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Αφού σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την ιδιαίτερη αυτή τιμητική πρόσκληση,
να γυρίσω τη συζήτηση λίγα χρόνια πριν. Με την έναρξη της πανδημίας του COVID-19, στον ευρύτερο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών εγκύπτουν αντικειμενικά προβλήματα που ουσιαστικά ξαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη συζήτησης για την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων των θαλάσσιων μεταφορών. Οι ανθρώπινοι πόροι των θαλάσσιων μεταφορών, και προφανώς είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, μια και οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν βασικό στυλο βάτη της διαχρονικά. Κομβικό κομμάτι φυσικά. Ουσιαστικά περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτοί που υποστηρίζουν τις μεταφορές, η δεύτερη είναι αυτοί που απασχολούνται στα λιμάνια και η πλέον κρίσιμη κατά τη γνώμη μας είναι αυτοί που έχουν την ιδιότητα του ναυτικού. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν Δυτικής Αττικής. Όπου και εκεί εντοπίζονται τα πολλά ελλείμματα. Ακριβώς. Αμέσως μετά την εμφάνιση του COVID και την ανάδειξη των κοινωνικών του επιπτώσεων, αποφάσισε να εγκαινιάσει μια σειρά ερευνητικών πρωτοκόλων για να καλύψει ένα μεγάλο κενό όχι μόνο της έρευνας, αλλά και της πολιτικής συζήτησης στην Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό το κενό? Παρά την ιδιαίτερα αυξημένη οικονομική συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, δεν είναι ορατό το πεδίο της απασχόλησης στην ναυτιλία. Το περίφημο πεδίο λοιπόν της ναυτικής απασχόλησης. Μας δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία μετά από αρκετά ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τη νέα ηγεσία του ΝΑΤ και συγκεκριμένα το διοικητή τον κύριο Τσαγκαρόπουλο να εγκαινιάσουμε δύο εμβληματικές ιδέες που η πρώτη όπως προανέφερε παρουσιάστηκε περίπου πριν από ένα χρόνο τέτοια εποχή, η πρώτη έκθεση στην ιστορία του ΝΑΤ για την αποτύπωση της ναυτικής απασχόλησης. Και η δεύτερη πρωτοβουλία που εξελίσσεται είναι η σύσταση εντός του ΝΑΤ ενός πρότυπου παρατηρητηρίου για την ναυτική απασχόληση. Ποιος είναι ο στόχος και των δύο αυτών πρωτοβουλειών? Ο πρώτος είναι να αναδειχθεί ξανά η ορατότητα της ναυτικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Και προφανώς η Ελλάδα έχει μία ιδιαιτερότητα. Δεν ασχολείται μόνο με μεταφορές επιβατών, όπως οι περισσότερες χώρες, αλλά έχει και μία πολύ ισχυρή οικονομική υπεραξία στη μεταφορά εμπορευμάτων. Σε συγκεκριμένους δείκτες, μάλιστα, καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως. Επομένως, τα ερευνητικά πρωτόκολλα που εγκαινιάσαμε πριν από ένα περίπου μήνα με το Πανεπιστήμιο και το ΝΑΤ, ουσιαστικά αποσκοπούν να αναδείξουν ή να επαναφέρουν στο προσκήνιο την ορατότητα της ναυτικής απασχόλησης, να εντοπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτική αγορά εργασίας και ουσιαστικά να επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη εκπόνησης, εφαρμογής στην Ελλάδα για πρώτη φορά μιας θεματικής εθνικής στρατηγικής για την ναυτική απασχόληση. Κύριε Τσαγκαρόπουλε, πώς θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε νέους στο ναυτικό επάγγελμα, πώς θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε γυναίκες στο ναυτικό επάγγελμα, δύο κλάδοι, δύο τομείς όπου υπάρχει σαφή υστέρηση? Αυτό το ερώτημα είναι ακριβώς και ένας στόχος αυτής της συνεργασίας. Μακάρι να μπορούσα να σας δώσω την απάντηση επί τόπου, γιατί θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε και το στόχο, ο οποίος δεν είναι απλά μια άμεση πολιτική προτεραιότητα, θα έλεγα είναι εθνική μας προτεραιότητα να προσελκύσουμε νέους στον αυτικό επάγγελμα. Τη στιγμή που τα παιδιά αυτή την περίοδο βασανίζονται σε φροντιστήρια για να προετοιμαστούν, για να μπουν σε κάποια από τις γνωστές σχολές, που ενδεχόμενα να μην μπορέσουν στη συνέχεια να τα οδηγήσουν σε μια επαγγελματική ταυτοποίηση. Εμείς, η ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, δεν έχουμε καταφέρει να δείξουμε στα Ελληνόπουλα το τι σημαίνει το ναυτικό επάγγελμα. Δεν έχουμε καταφέρει να δείξουμε στα Ελληνόπουλα την επιλογή του ναυτικού επαγγέλματος, που σαφώς είναι ένα καλά αμοιβόμενο επάγγελμα, με ιδιαιτερότητες πάντα, αλλά με σαφώς βελτιωμένες συνθήκες σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό το εθνικό στοίχημα, εγώ δεν θα σας πω τον τρόπο γενικά, μια λύση με την οποία θα το καταφέρουμε, θα σας πω μια βασική αρχή. Μπορούμε να το καταφέρουμε μόνο με συμπόρευση και συνεργασία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε μια σπάνια συγκυρία. Γιατί σε όλες τις θέσεις κλειδιά της ελληνικής ναυτιλίας και σε όλες τις θέσεις κλειδιά της ελληνικής πολιτείας υπάρχουν άνθρωποι με κοινό όραμα και κοινό στόχο την προσέλκυση νέων στον ναυτικό επάγγελμα. Έχουμε καταρχήν την Υπουργό Εργασίας, την υποθέμουσα Υπουργό, την Όνα Μιχαηλίδου, μια πυρεώτησα Υπουργό, η οποία είναι άνωστα και ιστορικά συνδεδεμένη με την ελληνική ναυτιλία.
Έχουμε ένα τεχνοκράτη υπουργό ναυτιλίας, ο οποίος επίσης είναι ταγμένος στο στόχο της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Έχουμε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών με την πρόεδρο της, όπου έχει θέσει ήδη αυτή την προτεραιότητα. Είχα επίσης την επιβεβαίωση αυτής της προτεραιότητας και στην επίσκεψη που έκανα πριν από μερικές εβδομάδες στο Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Βλέπουμε ότι την ίδια στόχευση έχει η ποινιό με το Γενικό της Γραμματέας, τον κύριο Τσικαλάκη. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι αν όλες αυτές οι δυνάμεις καθίσουμε σε ένα τραπέζι και πάρουμε τις πρωτοβουλίες που πρέπει από κοινού, έτσι, και με μια κοινή στόχευση και συγχώρευση, πιστεύω πραγματικά αξιοποιώντας την εμπειρία ακαδημαϊκών, όπως ο κύριος Αμίτσης και οι συναδελφοί του από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή και από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και τα άλλα πανεπιστήμια τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο, όχι μόνο διαλαλώντας την επιλογή του ναυτικού επαγγέλματος, αλλά έρωντας και τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας νέος για να γίνει σήμερα ναυτικός. Κύριε Αμίτση, εσείς τι λέτε? Να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Αμίτση. Παρακαλώ. Το θέμα των γυναικών μόνο, ναι, μια σημείωση, ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση η Ελλάδα ήδη να προηγείται σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο στην συμμετοχή γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα. Είμαστε πολύ πάνω από το 6%, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος, ο κύριος καθηγητής θα γνωρίζει καλύτερα και τα στατιστικά, είναι κοντά στο 3,3. Τουλάχιστον με τα περσινά δεδομένα της πρώτης αίσθησης για την αρχική απασχόληση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει δρόμος να διανυθεί ακόμα. Έχουμε περιθώριο βελτίωσης μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Και εκεί είναι που χρειαζόμαστε και τη συνδρομή της ακαδημαϊκής κοινότητας. Κύριε Αμίτση, τι λέτε κι εσείς, και σε σχέση μάλιστα και με το να δοθούν και κίνητρα επιστημονικής εξέλιξης και για το ίδιο το προσωπικό του ΝΑΤ, άλλη μια παρέμβαση μέσα από το συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας? Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το τελευταίο. Οι ανθρώπινοι πόροι της ελληνικής κοινωνικής διοίκησης και εν προκειμένου του ΝΑΤ, που είναι στην πραγματικότητα ο παλαιότερος φορέας κοινωνικής διοίκησης στην Ελλάδα, άρα συνδύαζε αρμοδιότητες ασφάλισης και απασχόλησης, θα ενισχυθούν μέσω συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Για ποιο λόγο? Διότι η επένδυση των ανθρώπινων πόρων της ναυτιλίας πρέπει να περιλαμβάνει και την επένδυση των ανθρώπινων πόρων της πολιτείας, που πάντα υποστηρίζει τους ανθρώπινους πόρους της ναυτιλίας. Αυτό είναι για μας αυτονόητο και χαίρομαι που μια προτεραιότητα τόσο της ηγεσίας του ΝΑΤ, όσο και της διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι αυτή ακριβώς η υποστήριξη. Πιστεύετε ότι υπάρχει πια, όπως το ανέφερε και ο κύριος Τσακαρόπουλος, υπάρχει πια αυτή η κοινή συνισταμένη και με άλλους φορείς, έτσι ώστε όλοι να συμφωνήσουν σε έναν κοινό δρόμο για να επιτευχθεί ο κοινός στόχος? Τι δείχνει η συγκριτική έρευνα στο πεδίο αυτό? Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση σε ισχυρά πεδία οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως εν προκειμένου τομέας των θαλάσσιων μεταφορών, που περιλαμβάνει προφανώς και τους ναυτικούς, εξασφαλίζουν προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής όταν στηρίζονται σε δύο βασικές συνιστώσεις. Η πρώτη είναι ο πλουραλισμός των παρεμβάσεων μεταξύ του κράτους και του ιδιωτικού τομέα. Και το δεύτερο, που είναι ενδεχομένως πολύ πιο σημαντικό στην περίπτωση της Ελλάδας, είναι η συνένεση ή αποδοχή αυτών των πρωτοβουλίων από τους κοινωνικούς εταίρους της ναυτικής αγοράς εργασίας, εν προκειμένου από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Γιατί τονίζουμε πάντα αυτό? Διότι απόπειρες μεγάλων μεταρρυθμίσεων, όπως έχει δείξει πρόσφατα και η ελληνική ιστορία, δεν έχουν καμιά πιθανότητα επιτυχίας αν δεν εξασφαλίζουν ακριβώς τη συνένεση των κοινωνικών εταίρων, για τους οποίους και προφανώς γίνονται. Πολύ ουσιαστική παρατήρηση. Κύριε Τσακαρόπουλε, πριν φτάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και σας χαιρετήσουμε για αυτή την πολύ όμορφη συνέντευξη, ένα τελευταίο σχόλιο σας αναφορικά με το προσωπικό του ΝΑΤ και με τα κίνητρα που ενδεχομένως δοθούν μέσα από αυτή τη συνεργασία σε σχέση με την περαιτέρω εξέλιξή του και στο επιστημονικό πεδίο φυσικά. Ωραία. Πριν πάω στο προσωπικό, μόνο παίρνοντας μία πάσα και εγώ από τον καθηγητή τον κύριο Αμίτση και μιλώντας για τους κοινωνικούς εταίρους, σύντομα να αναφέρω ότι πιστεύουμε ότι το ΝΑΤ μπορεί να ανακτήσει τη θεσμικότητα που το αναλογεί ως ιστορικός φορέας δίπλα στον Έλληνα ναυτικό, μέσα από την αναβάθμιση του σαν σύμβουλο της ελληνικής πολιτείας στα ζητήματα τα σχετικά με την ναυτική απασχόληση και μέσα από την αναβάθμιση του ρόλου του στο κοινωνικό διάλογο. Μίλησα πριν για τους συντελεστές του κοινωνικού διαλόγου. Μάλιστα, έκανα την παράληψη, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ οπωσδήποτε και στην ελληνική ακτοπλοεία, στο ΣΕΕΝ, και στον πρόεδρο του, τον κύριο Θεοδωράτο, ο οποίος έχει συμβάλει πολύ σημαντικά στα βήματα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
Και θέλω πραγματικά να σας πω ότι αυτός είναι ένας ρόλος που θέλουμε να κυνηγήσουμε. Και έρχομαι τώρα και στο ερώτημά σας. Γιατί όταν ο φορέας ανακτήσει τη θεσμικότητά του, τότε αφενός θα γίνει πιο ελκυστικός και στο πλαίσιο της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων να επιλέξουν και άλλοι να έρθουν στον φορέα μας, στον ΝΑΤ, να γίνει φορέας προορισμού υπηρεσιακών, νέων υπηρεσιακών στελεχών. Ενώ παράλληλα με την συνδρομή και τη συμβολή των ήδη συμμετεχόντων στην προσπάθειά μας υπαλλήλων και υπηρεσιακών παραγόντων του ΝΑΤ, θα μπορέσουμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερα ζητήματα εποφελία των Ελλήνων ναυτικών και της ελληνικής ναυτιλίας. Πιστεύω πραγματικά στο προσωπικό που έχω στο ΝΑΤ. Είμαι τυχερός που συνεργάζομαι με τέτοια ποιότητα υπηρεσιακό δυναμικό και είναι άνθρωποι οι οποίοι και έχουν στηρίξει και τη διοίκηση, αλλά κυρίως βρίσκονται δίπλα στον Έλληνα ναυτικό, έχοντας, γιατί είστε και μια εκπομπή ασφαλιστικού περιεχομένου, έχοντας σημαία τους το στοιχείο που πρέπει να έχει κάθε ασφαλιστικός φορέας, που είναι η σχέση εμπιστοσύνης με τον ασφαλισμένο. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που έχει χαθεί μέσα από μνημόνια, μέσα από διαδικασίες αμφισβήτησης δικαστικής, αυτή η σχέση μέσα στο ΝΑΤ παραμένει, υφίσταται και με ελάχιστες εξαιρέσεις που πάντα θα υπάρχουν και αποτελούν και στόχο βελτίωσης, μπορώ να πω ότι αναδεικνύουν ότι πράγματι υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του Έλληνα ασφαλισμένου ναυτικού και των ασφαλιστικών του συμβούλων που είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΝΑΤ. Μακάρι, κύριε Τσακαρόπουλε, να είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να διαφωνήσουμε. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην απασφάλιση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τώρα ξεκινάει. Άρα θα περιμένουμε να δούμε και πότε θα παραχθούν τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα μας επιτρέψετε να κρατήσουμε λίγο κοντά μας ακόμα τον κύριο Αμίτση και για το δεύτερο σκέλος της εκπομπής, μιας και οι γνώσεις του επί ασφαλιστικών θεμάτων μας είναι πολύτιμες και θέλουμε να αναδείξουμε περισσότερα και άλλα ζητήματα. Ήταν ο κύριος Τσακαρόπουλος κοντά μας, ο διοικητής του ΝΑΤ. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Απασφάλιση μέρος δεύτερο, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αποχαιρετήσαμε τον διοικητή του ΝΑΤ, τον κύριο Τσακαρόπουλο. Κρατήσαμε κοντά μας όμως τον κύριο Αμίτση, γιατί είναι πολλά τα θέματα της ναυτοσύνης τα οποία πρέπει να αναδείξουμε και όχι μόνο, και ευρύτερα ζητήματα απασχόλησης και ασφάλισης, κύριε Αμίτση. Ο διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, θυμίζω, και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής φυσικά. Προκλήσεις τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Θέλω ένα αρχικό δικό σας σχόλιο. Μάλιστα. Λοιπόν, προκλήσεις της ναυτικής αγοράς εργασίας. Λοιπόν, τρία επίπεδα. Παγκόσμια αγορά εργασίας, ευρωπαϊκή αγορά, περιορισμένη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ελληνική ναυτική αγορά εργασίας. Νομίζω οι τηλεθεατές μας θα βρουν ενδιαφέρον τα νούμερα για κάθε αγορά. Περίπου 2 εκατομμύρια συμμετέχονται στη παγκόσμια. 310.000 με στοιχεία του 2021 για την αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον, μία μικρή αύξηση τα τελευταία 4 χρόνια στην ελληνική ναυτική αγορά εργασίας. Μιλάμε για νούμερα μεταξύ 25 και 26.000. Και οι τρεις κατηγορίες θεμελιώνουν την ιδιότητα του ναυτικού, τόσο με κανόνες εθνικού όσο και με κανόνες υπερεθνικού δικαίου. Κάτι λιγότερο από το 10% δηλαδή στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς, αλλά με αυξητικές τάσεις που περιμένουμε να επιβεβαιωθούν και από τις... Θα περιμέναμε λίγο παραπάνω με την έννοια της Ελλάδας, της χώρας που παράγει ναυτοσύνη. Το συζητήσαμε και πιο πριν ότι έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Για ποιο λόγο έχουμε αυτή τη στασιμότητα? Προφανώς η ελκυστικότητα του ναυτικού επαγγέλματος στην περίοδο του COVID υπέστη ένα πλήγμα. Και επομένως ξεκινάω με τις προκλήσεις της ναυτικής αγοράς εργασίας, ακριβώς με την ελκυστικότητα προσέλκυσης του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα της ναυτιλίας. Βλέπετε να αλλάζει όμως αυτό.
μετά τη λήξη της περίοδου COVID, έστω και αν τα βήματα είναι αργά και έχουμε να διανύσουμε κι άλλα. Αλλάζει όμως, πώς αλλάζει στην ευρωπαϊκή ναυτική αγορά εργασίας, που έχουμε και τα πρόσφατα δεδομένα. Έχουμε μία μετατόπιση της εσωτερικής σύνθεσης, κυρίως των αξιωματικών. Πλέον φαίνεται ότι οι πλειοκτήτες επιλέγουν να απασχολήσουν ναυτικούς υπηκόους τρίτων χωρών. Άρα έχουμε μία σταδιακή μείωση των προσλήψεων ή της απασχόλησης των ναυτικών από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το κάνουν γιατί είναι πιο φτηνά εργατικά χέρια. Αυτό προφανώς οφείλεται. Γιατί βρίσκουν εργατικά χέρια ενώ δεν βρίσκουν. Από αυτό την... προφανώς οφείλεται τόσο στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας που επηρεάζει και πιέζει και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο μεγάλο έλλειμμα των αξιωματικών παγκοσμίως. Υπολογίζουμε αυτό το έλλειμμα ότι θα κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια σε μεγέθη μεταξύ 200 και 500 χιλιάδων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η παγκόσμια αγορά εργασίας θα χρειάζεται τουλάχιστον 500,000 αξιωματικών τα επόμενα χρόνια. Άρα γι' αυτό και η αυτές πρώτη... Αυτές και αν είναι καινές θέσεις εργασίας. Ακριβώς. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Ακριβώς. Άρα γι' αυτό ως πρώτη πρόκληση οριοθετούμε την ελκυστικότητα προσέλκυσης στο ναυτικό επάγγελμα. Ως δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η γύρανση προφανώς του ανθρώπινου δυναμικού της ναυτιλίας. Αυτό είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο, όμως το παρατηρούμε και σε άλλα επαγγέλματα. Τι δείχνει... Σχετίζεται με το δημογραφικό κύριο. Τι δείχνει όμως τώρα η στατιστική ανάλυση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή των ναυτικών είναι τα 45 χρόνια. Αλλά η πληθυσμιακή κατηγορία από 45 έως 65 υπερτερεί κατά πολύ των ηλικιακών κατηγοριών, κυρίως 20 με 35, που είναι ανησυχητικός προβολή για το μέλλον. Η τρίτη πρόκληση προφανώς είναι η προσέλκυση γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα. Για ποιο λόγο? Ο κλάδος γενικά των μεταφορών χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των γυναικών. Το παγκόσμιο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην ναυτική αγορά εργασίας είναι αυτή τη στιγμή περίπου 2%. Επομένως, με μεγάλο ενδιαφέρον βλέπουμε την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην ελληνική ναυτική αγορά εργασίας, που προφανώς μπορεί να καλύψει και ένα μεγάλο κενό προς τα στερεότυπα απασχόλησης στον κλάδο της ναυτικής απασχόλησης. Επομένως, γυναίκες, νέοι, γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο πρώτος κύκλος προκλήσεων, ο δεύτερος κύκλος προφανώς συνδέεται με την πράσινη, την ψηφιακή μετάβαση και την απανθρακοποίηση, που επηρεάζει την ναυτιλία ως προστιθέμενη οικονομική παραγωγική δραστηριότητα. Και ο τρίτος που συνήθως δεν απασχολεί τη συζήτηση, αλλά μια και φιλοξενούμαστε και υπό το πρίσμα των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στο ΝΑΤ, είναι η κοινωνική προστασία των ναυτικών και των οικογένειών τους. Θέλω σε περίπτωση σε κινδύνο. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί η κοινωνική προστασία είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι που έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και όταν μιλάμε για ναυτικούς, για ένα τόσο ειδικό επάγγελμα, το πεδίο της κοινωνικής προστασίας αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δεν νομίζετε? Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς οι ναυτικοί αντιμετωπίζουν πολύ αυξημένους κινδύνους στο κρίσιμο κλάδο της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Είναι η φύση του επαγγέλματος τέτοια. Γι' αυτό το λόγο, εκτός από κανόνες εθνικού δικαίου, τα τελευταία χρόνια διεθνείς οργανισμοί και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοπλίζουν συνεχώς το θεσμικό τους οπλοστάσιο με δεσμευτικές παρεμβάσεις, με τη μορφή οδηγιών που ουσιαστικά επιδιώκουν να καλύψουν τους κινδύνους και άρα άμεσα ή έμεσα να ενισχύσουν και την ελκυστικότητα του επαγγέλματος. Διότι προφανώς κάποιος νέος που γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει αυξημένους κινδύνους θα το σκεφτεί διπλά. Λειτουργεί αποτρεπτικά ή τριπλά. Επομένως, υγιεινή και ασφάλεια μια μεγάλη πρόκληση. Η δεύτερη είναι προφανώς η συνταξιοδοτική προστασία των ναυτικών. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Απασχολεί και τις τρεις αγορές εργασίας. Τι βλέπουμε στην Ελλάδα? Η αρμοδιότητα για τη συνταξιοδότηση έχει μεταφερθεί από το ΝΑΤ στον ΕΦΚΑ. Τι κρατάμε όμως από τη διεθνή συζήτηση? Ότι αρκετές χώρες ακόμα έχουν παραμείνει σε καθεστώς ειδικής ασφαλιστικής συνταξιοδοτικής προστασίας των ναυτικών. Η Ελλάδα? Η Ελλάδα από το 2016 έχει μεταφέρει την αρμοδιότητα στον ΕΦΚΑ. Επομένως, ορθά επεσήμανε και ο διοικητής στην προηγούμενη παρέμβασή του, ότι ενώ το ΝΑΤ ξεκίνησε ως ο πρώτος φορέας κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή έχει αρμοδιότητες μόνο υποστηρικτικές. Είναι σαν να πατάει σε δύο βάρκες ουσιαστικά. Και η μία βάρκα είναι ο ΕΦΚΑ που δεν έχει αρμοδιότητα, δεν μπορεί να το ελέγξει. Ακριβώς. Και αυτό μάλλον προβληματικό είναι. Ακριβώς. Άρα οι δύο μεγαλύτεροι κίνδυνοι προκλήσεις είναι συνταξιοδοτική προστασία, υγιεινή και ασφάλεια.
Ο δεύτερος τώρα μεγάλος πόλος συζήτησης είναι τι συμβαίνει με τις οικογένειες των ναυτικών. Οι οικογένειες των ναυτικών που συνήθως παραμελούνται στη διεθνή ελληνική συζήτηση αντιμετωπίζουν προφανώς πολλές δυσχέρειες όταν τα μέλη της οικογένειάς τους ταξιδεύουν. Επομένως, εδώ παρουσιάζει ενδιαφέρον. Για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Επομένως, εδώ παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το πεδίο των πολιτικών κοινωνικής φροντίδας. Τόσο των παιδιών όσο και των γυναικών των ναυτικών. Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία του ΝΑΤ να επεκτείνει το πεδίο παρέμβασής τους και σε θέματα κοινωνικής φροντίδας θα επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. Για ποιο λόγο? Προφανώς η ελκυστικότητα δημιουργίας οικογενειών από νέους επηρεάζεται και από το προφίλ της απασχόλησης και κυρίως και της κοινωνικής φροντίδας των εξαρτωμένων. Έχει ιδιαίτερο μελών. Ενδιαφέρον όλο αυτό. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει επισημανθεί στην ελληνική συζήτηση και νομίζω ότι η εκπομπή σας δίνει μια ευκαιρία. Να λίγο καλύτερα. Ακριβώς, να τοποθετηθεί ως πρόκληση, να συζητηθεί και να αρχίζουμε προφανώς να επεξεργαζόμαστε και σενάρια κάλυψης. Το πεδίο των νέων δεξιοτήτων. Για να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα και να σας αποδεσμεύσω. Το πεδίο των νέων δεξιοτήτων σε σχέση με την αύξηση της απασχόλησης και σε σχέση με τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Σε όλο αυτό το πεδίο του ναυτικού επαγγέλματος, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να οικοδομηθεί καλύτερα? Λοιπόν, όλες οι προβλέψεις και οι μελέτες των διεθνών οργανισμών συγκλίνουν ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην ναυτιλία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια θετική πρόκληση και όχι ως ένας αποτρεπτικός κίνδυνος. Αυτό τι σημαίνει? Αναμένουμε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ναυτιλιακό κλάδο, ακόμα και σε σχέση με τη διοίκηση ή την υποστήριξη των πλοίων. Μέσω των νέων τεχνολογιών. Προφανώς αυτό θα οδηγήσει σε απαιτήσεις νέων δεξιοτήτων. Άρα εδώ μπαίνει πάντοτε το θέμα της τυπικής ναυτικής εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής επιμόρφωσης των ναυτικών. Η άποψή μας όμως είναι ότι οι νέες τεχνολογίες δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως απειλή, αλλά ως μια μεγάλη ευκαιρία, ως μια μεγάλη πρόκληση. Για ποιο λόγο? Ήδη ο τομέας των μεταφορών, που προφανώς δεν είναι μόνο θαλάσσιες μεταφορές. Είναι και αεροπορικές και σιδηροδρομικές και οι οδικές, εποφελούνται πολύ από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Και προφανώς μία από τις μεγάλες πρωτοβουλίες των διεθνών οργανισμών και κυρίως Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια είναι το πάντρεμα νέων δεξιοτήτων με τις ανάγκες νέων αγορών εργασίας που θα προκύψουν ακριβώς από τις νέες δεξιότητες. Νέες τεχνολογίες λοιπόν για να προκύψουν νέες δεξιότητες. Κύριε Αμίτση, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην απασφάλιση. Και εγώ για τη σημερινή πολύ χρήσιμα πρόσκληση. Όσα αναδείξαμε, θα κοιτάξουμε και στο άμεσο μέλλον να επαναλάβουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε τη συμμετοχή σας. Και εκ μέρους του Πανεπιστημίου για την πολύ τιμητική σας πρόσκληση. Να είστε καλά. Ήταν ο Γαβρίλης Αμίτσης, φίλες και φίλοι, διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αλλάζουμε θέμα, αλλά παραμένουμε ουσιαστικά σε αυτή τη διεθνή οπτική που ανοίξαμε σήμερα στην απασφάλιση και καλωσορίζουμε στο στούντιο την κυρία Μιλένα Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη διεθνών σχέσεων της ΕΣΕ. Κυρία Παναγιωτοπούλου, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μόλις προημερών είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση παρουσίαση από την ΕΣΕ, στην οποία αναδείχθηκε και με καλεσμένους το πεδίο αυτό, ακριβώς αυτό το πεδίο της διεθνοποίησης του λιανικού εμπορίου. Δόθηκαν στοιχεία στη δημοσιότητα, θέλω να τα συζητήσουμε, θέλω να τα αναδείξουμε, γιατί δείχνουν και την ευρύτερη κατεύθυνση, την ευρύτερη διάσταση του λιανικού εμπορίου. Για παράδειγμα, από τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, προκύπτει ότι στον τζίρο του 2023 το λιανικό εμπόριο πέτυχε 56,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, το 29% των Ελλήνων μας λέει ότι κάνει τουλάχιστον μία online αγορά την εβδομάδα. Άλλο ένα στοιχείο. Μέσα στο επόμενο έτος, το 40% των Ελλήνων μας δηλώνει ότι θα πραγματοποιεί online αγορές. Και ακόμα καλύτερα, ότι την τελευταία δεκαετία το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αύξηση 20%. Όλα αυτά στη διεθνή τους διάσταση δείχνουν την κατεύθυνση, δείχνουν την επόμενη μέρα για το λιανικό εμπόριο. Ναι, εμείς από τις έρευνες που κάνουμε στο Ινστιτούτο Εμπορίου της ΕΣΕΕ πρακτικά βλέπουμε ότι 2 από τα 5 ευρώ που διακινούνται στην αγορά προέρχονται από το οικοσύστημα του λιανικού εμπορίου. Αυτός ήταν και ο λόγος το 2020 που αρχίσαμε αυτή την προσπάθεια λίγο πριν την πανδημία. Ήταν πρωτοβουλία του Προέδρου μας, του κ. Γιώργου Καρανίκα, να αναδείξουμε αυτούς τους μετασχηματισμούς που υφίσταται ο κλάδος
και αναφέρομαι στη δίδυμη μετάβαση ψηφιακή και πράσινη, αλλά και την ανάγκη των νέων δεξιοτήτων που προκύπτουν από αυτούς τους μετασχηματισμούς, τόσο στα μέλη μας, στους 330 εμπορικούς συλλόγους που έχουμε ανά την Ελλάδα, όσο και ευρύτερα στην ελληνική αγορά, προσκαλώντας είτε ακαδημαϊκούς από τη διεθνή κοινότητα, είτε εμπειρογνώμονες από τη διεθνή κοινότητα, είτε εκπροσώπους διαφόρων διεθνών οργανισμών που έχουν μια σχέση με το οικοσύστημα του λιανικού εμπορίου. Τα στοιχεία από τη διεθνή κοινότητα δείχνουν ότι πραγματικά το λιανικό εμπόριο είναι πυλώνας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει, το τμήμα γραφικών μας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά αυτή τη εβδομάδα, όπως κάθε εβδομάδα μάλλον, φαίνεται ότι το 11,5% της προστιθέμενης αξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγεται από το εμπόριο. Επίσης, το εμπόριο έχει ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 1,43 τρισεκατομμύρια ευρώ και απασχολεί 30 εκατομμύρια εργαζόμενους. Τρεις φορές τον πληθυσμό της χώρας μας. Διαθέτει 5,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις, με το 99% εξ αυτών να είναι μικρομεσαίες. Εξυπηρετεί 450 εκατομμύρια καταναλωτές καθημερινά. Και το 1/3 του προϋπολογισμού των οικοκυριών δαπανάται σε εμπορικά καταστήματα. Αντιπροσωπεύει το 14% των διασυνοριακών εγκαταστάσεων και το 60% των εξαγωγών τροφίμων και ποτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προορίζονται για την ενιαία αγορά, δηλαδή εντός των τυχών. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν τη δυναμική, δείχνουν την τάση και εν πάση περιπτώσει δείχνουν ότι το λιανικό εμπόριο είναι εδώ, όχι μόνο σε εγχώριο, και σε διεθνές επίπεδο και παίζει ένα ξεχωριστό δυναμικό ρόλο. Πράγματι, είναι πρωτοφανής επίσης η στήριξη αυτή τη στιγμή που αναμένεται να δεχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκε η πορεία μετάβασης για το λιανικό εμπόριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατατάχθηκε το εμπόριο, το οικοσύστημα του εμπορίου, του λιανικού εμπορίου, ανάμεσα στα 14 βιομηχανικά οικοσυστήματα της Ευρώπης. Είναι πρώτη φορά, αν σκεφτούμε ότι μέχρι στιγμής ποτέ δεν είχε χαρακτηριστεί ως βιομηχανικό οικοσύστημα. Μπαίνουν πλέον οι μεγάλες πλατφόρμες, μπαίνουν τα logistics, αλλάζει η φύση του λιανικού εμπορίου, χρειάζεται περισσότερες δεξιότητες. Οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εστιάσει να ενδυναμώσει τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους καταναλωτές, προκειμένου να υπάρχει καλή διάδραση μεταξύ τους. Πώς θα επιτευχθεί αυτή η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων πρώτα και σε δεύτερο επίπεδο και των καταναλωτών? Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει διάφορες μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τους πόρους που χρειάζονται να διατεθούν τόσο στο ψηφιακό μετασχηματισμό όσο και στον πράσινο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, προκειμένου να έχουμε μια συμπεριληπτική μετάβαση προς όφελος όλου του συνόλου των επιχειρήσεων και κυρίως γιατί αν εξαιρέσουμε τις βόρειες χώρες, οι νότιες χώρες της Ευρώπης, έχουμε κυρίως πολύ μικρές επιχειρήσεις μινιατούρες, κάτω από 10 άτομα προσωπικό. Πολλές φορές στην Ελλάδα έχουμε και πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις με αυτοαπασχολούμενους εμπόρους, οι οποίοι χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη για την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι αυτή τη στιγμή εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών, αίτημα των ευρωπαϊκών οργανώσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου είναι η πορεία μετάβασης που πριν λίγες μέρες δημοσιοποιήθηκε και δείχνει μια θεσμική και χρηματοδοτική στήριξη για αυτές τις επιχειρήσεις να συνεχιστεί, να είναι πρόταγμα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε και ο κλάδος του εμπορίου να καταφέρει να απορροφήσει με αποτελεσματικό τρόπο όλες αυτούς τους κραδασμούς που γίνονται από τις αλλαγές αυτές. Έχουν αναδειχθεί και 5 επενδυτικά σχέδια, ακριβώς στο πεδίο της ψηφιακής, της πράσινης μετάβασης για την απόκτηση των νέων δεξιοτήτων. Τα κωδικοποιήσαμε. Ουσιαστικά, μιλάμε για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, που μας το αναφέρατε, νέες τεχνολογίες και όχι μόνο, εξυγχρονισμός των καταστημάτων και ενίσχυση του ρόλου τους στα κέντρα των πόλεων, στόχευση για μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ένα ξεχωριστό κομμάτι που σχετίζεται με το περιβάλλον και αφορά όλους μας, προτεραιότητα στην κυκλική οικονομία και μείωση των απορριμμάτων και πέμπτο και τελευταίο επενδυτικό σχέδιο, δημιουργία και βελτίωση των δεξιοτήτων. Να τα αναλύσουμε λίγο. Αναφερθήκαμε στο ψηφιακό μετασχηματισμό, αναφερθήκατε εσείς δηλαδή στο ψηφιακό μετασχηματισμό και στις νέες τεχνολογίες. Το πεδίο του εξυγχρονισμού των καταστημάτων.
Πολύ ωραία. Αναφορικά. Σχετίζεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Προφανώς θα μιλάμε για το digitalization, το οποίο είναι πιο δύσκολο. Διαφορετικά το αντιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, διαφορετικά το αντιλαμβάνονται οι μικρότερες. Οι μικρότερες αρκούνται πολλές φορές σε μια επένδυση στην ψηφιακή τους παρουσία, στα social media, στις διαφημίσεις στο διαδίκτυο, προκειμένου να διαμορφώσουν μια στενότερη σχέση με τους πελάτες τους και να προσελκύσουν κάποιους νέους πελάτες. Μεγαλύτερες επιχειρήσεις κάνουν πιο εξειδικευμένες, πιο sophisticated επενδύσεις πάνω στις νέες τεχνολογίες όσο αφορά συστήματα CRM που διαχειρίζονται το πελατολογιό τους. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή να κάνουν προσωποποιημένες προσφορές. Έχουν μια διαφορετική προσέγγιση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Άρα προσπαθούμε τους μικρομεσαίους να τους στρέψουμε στην κατεύθυνση των πιο μεγάλων επιχειρήσεων να κινηθούν σε ανάλογη ταχύτητα. Προσπαθούμε να τους ενδυναμώσουμε σε πρώτη φάση, να μπορούν να σταθούν ισότιμα με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν και άλλους πόρους και άλλες ικανότητες για να υποστηρίξουν τη Γιατί και το πεδίο του ανταγωνισμού είναι και ιδιαίτερα σκληρό. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα στην πανδημία τα τοπικά, τα καταστήματα της γειτονιάς ήταν πυλώνας στήριξης της αγοράς και είναι κάτι που αναδείχθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό και τώρα στο κείμενο της πορείας μετάβασης για το λιανικό εμπόριο, αλλά και σε ένα project που αναλαμβάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τον ΩΣΑ, είναι η στήριξη των καταστημάτων γειτονιάς, των μικρών καταστημάτων. Μιας και πέρασε η πανδημία, μιας και πέρασαν οι επιδράσεις της πανδημίας, πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα καταστήματα ανοιχτά. Ανοιχτά και να είναι πυλώνες αναζωγόνησης των πόλεων, γιατί παρατηρείται ότι με την αύξηση του λιανικού εμπορίου αυξάνονται και τα dark stores, δηλαδή οι αποθήκες που λειτουργούν στα κέντρα των πόλεων και δεν έχουμε πια βιτρίνες, περνάμε και απλά βλέπουμε κάποια κλειστά καταστήματα ή ας πούμε στον χώρο της εστίασης, οι dark kitchens που παραδίδουν γεύματα, έτοιμα, φαγητά. Οπότε εμείς θέλουμε να αναζωογονήσουμε τα κέντρα των πόλεων, να φέρουμε πάλι τους πολίτες. Αυτό, να αποκτήσουν ξανά χρώμα, να αποκτήσουν ξανά ζωντάνια. Ακριβώς. Και βάσει των ερευνών που κάνουμε στο Ινστιτούτο, παρατηρούμε ότι υπάρχει μία τάση μείωσης των πολύ μεγάλων καταστημάτων και λόγω της κρίσης, ας πούμε, της κρίσης ακρίβειας, ότι πλέον δεν έχουν οι καταναλωτές απαιτούμενους πόρους για να υποστηρίξουν τις βενζίνες που χρειάζεται να πας σε ένα κατάστημα πολύ μεγάλο, ένα outlet σε περιφερειακά, έξω από τα κέντρα των πόλεων. Οπότε προτιμούν τα γειτονικά καταστήματα. Μια πιο φτηνή λύση που όμως δεν στερείται ποιότητας. Ή τουλάχιστον δεν πρέπει να στερείται ποιότητας. Ακριβώς. Για να μπορεί να είναι ανταγωνιστική με τις υπόλοιπες. Το κομμάτι για τις μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτή είναι η κρίσιμο μέγεθος. Αφορά την υγεία μας. Συνολικά. Βέβαια. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και στην ΕΣΕΕ για να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι πλέον κάνουμε το απόβλητο προϊόν, πάμε στην κυκλική οικονομία. Όσο μπορούμε να μειώσουμε τα απορρίμματα, να μειώσουμε τις εκπομπές. Σχετίζεται με το αμέσως επόμενο επενδυτικό σχέδιο. Μείωση απορριμμάτων και κυκλική οικονομία. Ακριβώς. Αυτά συνυφασμένα. Ακριβώς. Και για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, τουλάχιστον στον κλάδο του λιανικού εμπορίου που αναφερόμαστε, γιατί εμείς έχουμε πολλές επιχειρήσεις ένδυσης υπόδυσης, οι οποίες χρειάζεται τώρα να κάνουν μία στροφή προς τη βιωσιμότητα. Και ήταν και ένα ειδικό τμήμα που αφιερώσαμε στο συνέδριο, αναφορικά με τη βιώσιμη μόδα και πώς θα μπορούσαν, επειδή η Ελλάδα είχε πόρους που στήριζε τις ελληνικές βιοτεχνίες πριν λίγες δεκαετίες, πώς θα μπορούσαμε ξανά να αναπτυχθούν αυτή η παραγωγή στη χώρα μας που θα μπορούσε να έχει άμεσο όφελος στο λιανικό εμπόριο. Από την πλευρά της ΕΣΕΕ, από την επιτελική αυτή θέση που κατέχει, διαπιστώνεται ανταπόκριση σε αυτές τις ομολογουμένως πολύ ενδιαφέρουσες προκλήσεις επενδυτικών σχεδίων? Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια οι επιχειρήσεις. Σε πρώτη φάση, να ανταποκριθούν, να αντιληφθούν πρώτα απ' όλα και να ανταποκριθούν στη συνέχεια. Να ανταποκριθούν. Κυρίως το βλέπουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όσον αφορά στην πράσινη μετάβαση, αυτό δεν έχει εξ ολοκλήρου εμπεδωθεί. Είναι λίγο πιο πίσω. Είναι λίγο πιο πίσω, ιδιαίτερα οι πιο μικρές επιχειρήσεις, διότι πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Όμως εμείς, ίσως γιατί δεν έχει απτά μετρήσιμα αποτελέσματα σε άμεσο χρονικό επίπεδο. Ακριβώς. Και συνήθως, κοιτάξτε, και όσο μειώνεται
το μέγεθος της επιχείρησης, συνήθως είναι και οι απαιτήσεις μικρότερες ως προς στον πράσινο μετασχηματισμό. Παρ' όλα αυτά, εμείς από την επαφή μας με τον κόσμο των επιχείρησεων, βλέπουμε ότι κάνουν μια τεράστια προσπάθεια και χρειάζονται και την ανάλογη στήριξη από το κράτος. Εμείς ως απασφάλιση δεσμευόμαστε, κυρία Παναγιωτοπούλου, ότι θα παρέχουμε αυτή τη στήριξη μέσω της ΕΣΕΕ σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που σας είχαμε κοντά μας σήμερα. Μιλένα Παναγιωτοπούλου, υπεύθυνη διεθνών σχέσεων της ΕΣΕΕ. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία και για όλη σας τη στήριξη. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα. Οι έρευνες της ΕΣΕΕ συνεχίζονται και παράγουν πολύ πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα να είστε καλά. Να είστε καλά. Ακούσαμε και την κυρία Παναγιωτοπούλου στο πεδίο της ΕΣΕΕ. Πιάσαμε πιο έντονα το διεθνές σκέλος με ΝΑΤ και ΕΣΕΕ σε αυτή την εκπομπή. Από την επόμενη θα επιστρέψουμε και σε πιο εγχώρια ζητήματα που αμιγώς μας ενδιαφέρουν, αλλά και τα διεθνή κομμάτια, τόσο στο λιανικό εμπόριο όσο και στο ΝΑΤ, έχουν και αυτά την αξία τους. Φίλες και φίλοι, η απασφάλιση έφτασε στο τέλος της. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.